Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλά πρώτα θα δούμε όμως τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Χρήματα μέχρι το τέλος του 2021 για το 12% υποσχέθηκε ο Χρήστος Ταϊκούρας από Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Νότης Μηταράκης, κανείς μετανάστης δεν θα μείνει στην ακριτική Ελλάδα. Καβάλα στον εισαγγελέα υφάκελοι γιατρών με μηδενικά αντισώματα και πλαστά πιστοποιητικά. Διοικήτρια του νοσοκομείου της Δράμας, το νοσοκομείο όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βάζει μπρος το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ύψους 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα αλλάξει το χάρτη των μεταφορών. Επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση που έγινε από τον ΟΣΕ. Ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου δίνει έμφαση ιδίως στην εμπορική μεταφορά με συνδέσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια και στην ολοκλήρωση του κορμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, προχωράμε στη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τα 6 μεγάλα λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαύριο, Ραφίνα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βάζει μπρος το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ύψους 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα αλλάξει τον χάρτη των μεταφορών, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην εκδήλωση του ΟΣΕ για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων. Το συμβολικό 2021 εκπονούμε το πλέον φιλοδόξο έργο της τελευταίας 15ετίας τόσο στα σιδηροδρομικά όσο και στα άλλα δημόσια έργα. Όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2008 έκανε τις συμβάσεις παραχώρησης στα οδικά έργα, ανοίγοντας το δρόμο για να αλλάξει ο οδικός χάρτης της χώρας με σύγχρονο αυτοκινητόδρομους, έτσι και σήμερα με μια άλλη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων συνολικού ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Καραμαλής υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών προχωρά μεθοδικά στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος έργων, όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις. Και αυτό καθώς από αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί έργα πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα έργων, κεντρική και ιδιαίτερα κρίσιμη θέση έχουν τα σιδηροδρομικά έργα. Έχουμε βάλει μπρος το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ύψους 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει ο χάρτης των μεταφορών στη χώρα, τόνισε ο κ. Καραμαλής. Πιο συγκεκριμένα, προχωράμε στη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τα μεγάλα 6 μας λιμάνια: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαύριο, Ραφίνα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Αλλά αναβαθμίζουμε και το υφιστάμενο δίκτυο και εγκαθιστούμε συστήματα ηλεκτροκίνησης. Εξήγησε ότι πολλά σιδηροδρομικά έργα στη χώρα μας ήταν παρατημένα επί χρόνια, κυρίως επειδή η αρχιτεκτονική τους και οι διαδικασίες δημοπράτησής τους ήταν προβληματικές. Βρίσκουμε λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα για να γίνουν αυτή τη φορά πραγματικότητα τα σιδηροδρομικά έργα που έχει ανάγκη ο τόπος με ταχύτητα και διαφάνεια, κατέληξε ο κύριος Καραμαλής. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στη σύνδεση του σιδηροδρομικού μας δικτύου με τα 6 μεγάλα μας λιμάνια. Ας πάρουμε πρώτα το Βορρά. Να συνδέσουμε επιτέλους τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης με το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή να κάνουμε τη λεγόμενη παιδινή χάραξη και να φτάσει επιτέλους το τρένο, και έχουμε βρει λύση γι' αυτό, στην Πάτρα, στο Λαύριο και στη Ραφίνα. Με ιδιαίτερη αναφορά στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, μίλησε σε εκδήλωση στοιχείο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, με αφορμή τα 2 χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι διαμένοντες μετανάστες σε δομές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 1.264. Με ιδιαίτερη αναφορά στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, μίλησε σε εκδήλωση στοιχείο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης με αφορμή τα 2 χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015, τόνισε ο κ. Μηταράκης και σημείωσε: οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, την ίδια στιγμή που η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία βιώνουν πολλαπλασιασμό ροών. Άρα δεν είναι η πανδημία. Οι ροές στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι σημαντικά αυξημένες. Επεσήμανε πως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής
πολιτική στον τομέα τη μεταναστευτική πολιτική είναι η μείωση του αριθμού των διαμενόντων. Δεν έχουμε καμία μόνιμη παρουσία προσφύγων, είπε και αναφέρθηκε στα στοιχεία που αφορούν στοιχείο ω δείγμα του τι συμβαίνει σε όλη την ακριτική Ελλάδα. Την ημέρα των εκλογών ήταν 2.198, σήμερα είναι 390, στη Βιάλ 252 με χωρητικότητα 1.014 και λίγοι σε διαμερίσματα που και αυτά καταργούνται μέχρι τον Νοέμβριο, ανέφερε ο Υπουργός. Όχι μόνο στοιχείο τόνισε, κανείς μετανάστης δεν θα μείνει στην ακριτική Ελλάδα. Αναφερόμενο στην πετυχημένη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι οι ροές μειώθηκαν 90% σε σχέση με το 2019 με τη στρατηγική 6 σημείων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος στην ελληνική ακτοφυλακή. Η ασφάλεια των σύνορων και η διάσωση όπου απαιτείται αφορά στα σώματα ασφαλείας της χώρας μας και όχι ΜΚΟ, οι οποίες χρηματοδοτούνται για να αυξάνουν τις μεταναστευτικές ροές. Τον Ιούλιο του 19 υπήρχαν στοιχείο 2.198. 2.198 ετούντες άσυλο. Σήμερα 252 στη Βιάλ. Αυτό που υποσχεθήκαμε γίνεται πράξη. Τα διαμερίσματα που υπήρχαν σε όλη τη Χίο κλείνουνε σε λίγες εβδομάδες. Ήδη πάνω από τους μισούς έχουν φύγει. Καταργούνται τον Νοέμβριο του 2021. Κάθε υπόσχεση γίνεται πράξη. Ενώ λοιπόν έχουμε 250 στη Βιάλ, σας θυμίζω ότι την πενταετία 17-21 έφτασαν στοιχείο 20.094. 20.094 έφτασαν, 250 είναι εδώ. Άρα ξεκάθαρα, με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχουμε καμία μόνιμη παραμονή μεταναστών στην ακριτική Ελλάδα. Ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός το 2017, μίλησε στο Προσυνέδριο, δεσμεύτηκε ότι δεν θα έχουμε μόνιμη παραμονή εδώ στο νησί μας και το έκανε πράξη. Η αντιστράτηγος, ανεποστρατρία, πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Ζαχαρούλα Τσιριγότη μιλά για το μεταναστευτικό. Με τις μνήμες του Μάρτη του 2020, νοπές ακόμη στο μυαλό πολλών εξαιτίας της έντασης και της διάρκειας της κρίσης, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει για ακόμα μία φορά, κατά την προσφυλή του τακτική, να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό μεταναστευτικό. Η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό από το 2000, δεν είναι κάτι χθεσινό. Η σημερινό μας απασχολούσε, είπε η κυρία Τσιριγότη, και θα μας απασχολεί και στο μέλλον. Εξηγεί πως ο Εύρος είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να σφραγίσει εξαιτίας τόσο του μήκους των συνόρων όσο και της ιδιομορφίας της περιοχής. Ευρωπαϊκή λύση, επαγρύπνηση εντός συνόρων με την εκπόνηση μια σειρά στοχευμένων επιχειρησιακών σχεδίων, αλλά και το αυτή κολλημένο στην Άγκυρα και τις κατά καιρούς δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, που συνηθίζει να εργαλοποιεί το προσφυγικό μεταναστευτικό με βαρόμετρο, την εκάστοτε συγκυρία προτείνει μιλώντας στο newscenter.gr η αντιστράτηγος, αναποστρατεία, πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Ζαχαρούλα Τσιριγότη, ως λύση στη σκιά της νέας προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης που πλανάται πάνω από την Ευρώπη μετά τις εξελίξεις του Αφγανιστάν. Η εξέλιξη στο μεταναστευτικό προσφυγικό είναι πάντα απρόβλεπτες και ραγδαίες και αναγκάζει τις κυβερνήσεις να τρέχουν πίσω από αυτές. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να μας απασχολεί, είτε είναι αιτία πολέμου, είτε κλιματικής αλλαγής ή οικονομικής φύσης. Για να το αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε μια καλή διαχείριση ως κράτος, απαντάει η κυρία Τσιριγότη. Υπογραμμίζει δε ότι με αντιμεταναστευτικές κορώνες και πολιτικές δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά χρειάζονται επιχειρησιακά σχέδια που να έχουν εκπονηθεί βάσει υποθετικών σεναρίων, από το πιο ήπιο ως το πιο δύσκολο, ώστε η χώρα να είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενες προσφυγικές ροές. Προειδοποιεί μάλιστα ότι αυτή τη φορά τα πράγματα δεν θα είναι όπως το Μάρτιο του 2020, όταν το προφίλ όσων προσπαθούσαν να εισέλθουν στη χώρα ήταν κατά κόρο μεμονωμένοι οι άνδρες, αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε να κάνουμε με οικογένειες και παιδιά. Με το να λέμε ότι είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης, αυτό αυτομάτως κάνει τους Ευρωπαίους να λένε ασπίδα της Ευρώπης η Ελλάδα, δεν παίρνουμε κανέναν. Επισημαίνει, τονίζοντας ότι δεν κατανοεί πώς εννοεί η κυβέρνηση αυτό που λέει, πώς δεν θα ξαναγίνει η Ελλάδα πύλη εισόδου. Εάν υπάρξει μια μαζική είσοδο στη χώρα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να τη σταματήσει εύκολα κάποιο. Καθώς όταν ένας άνθρωπος είναι απελπισμένος και έχει φύγει από βιαιότητες και πολέμους, δεν τον σταματάς εύκολα, αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Τσιριγότη. Με τις μνήμες του Μάρτη του 2020, νοπές ακόμη στο μυαλό πολλών εξαιτίας της έντασης και της διάρκειας της κρίσης, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά, κατά την προσφυλή του πρακτική, να εργαλοποιήσει το προσφυγικό μεταναστευτικό. Η Τουρκία εργαλοποιεί το μεταναστευτικό από τη δεκαετία του 2000. Δεν είναι κάτι χθεσινό ή σημερινό. Μας απασχολούσε, μας απασχολεί και θα μας απασχολεί, σχολιάζει η κυρία Τσιριγότη και εξηγεί.
εξηγεί πως ο Εύρος είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να σφραγίσει εξαιτίας τόσο του μήκους των συνόρων, όσο και της ιδιομορφίας της περιοχής. Ο Εύρος δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να σφραγίσει, όπως εξαγγέλνουν τα στελέχη της κυβέρνησης. Ο Εύρος είναι για την αστυνομία 180 χιλιόμετρα, για το στρατό 210. Ο φράχτης που υπήρχε ήταν 12,5 χιλιόμετρα. Επεκτάθηκε τμηματικά, όχι ολόκληρο, σε συνέχεια και έγινε συνολικά περίπου 40 χιλιόμετρα. Μέχρι το 180 χιλιόμετρα της αστυνομίας είναι άλλα 140 χιλιόμετρα. Είναι επίσης η διομορφία του εδάφους τέτοια που ανάλογα με τη στάθμη του νερού δημιουργούνται ή χάνονται περάσματα, εξηγεί και συμπληρώνει πως οι ροές είναι καθημερινές και υπάρχει μεγάλη πίεση σύμφωνα με τους εκπροσώπους των στενακών φυλάκων. Να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά στις δηλώσεις Ερντογάν. Το 2015, σύμφωνα με την κυρία Τσιριγότη, η είσοδη που είχαμε στα νησιά, που ήταν μέχρι και 10.000 άτομα την ημέρα, ήταν κατά 85% οικογένειες από τη Συρία, ένα 10% είχαν προσφυγικό προφίλ, άρα φτάναμε στο 95% και ένα 5% ήταν οικονομικοί μετανάστες. Η διαφορά σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι ότι βλέπουμε εισόδους στα νησιά από αφρικανικές χώρες περισσότερο, και από τον Εύρο βλέπουμε από ασιατικές, λέει η κυρία Τσιριγότη, σκιαγραφώντας την κατάσταση στο προσφυγικό μεταναστευτικό σήμερα. Οι είσοδοι στη χώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Frontex, αλλά η ίδια προειδοποιεί πως θα πρέπει ως χώρα να έχουμε τα ότα στραμμένα προς την Άγκυρα. Ο Ερντογάν έχει κάνει ανακοινώσεις διάφορες και καλό είναι να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, γιατί πάντα προκαθορίζει τη μέλη γενέστε από τη δική του πλευρά, και έχει πει ότι μόλις τελειώσει η πανδημία δεν θα τους κρατήσει πρόσφυγες και μετανάστες άλλο. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να μην έχουμε αυξημένες ροές? Όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά των Ταλιμπάν στους Αφγανούς πολίτες. Υποτίθεται ότι ο δυτικός πολιτισμένος κόσμος θα πρέπει να ασκήσει μια πίεση προς τους Ταλιμπάν, τόσο σε θεσμικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, και αν θα πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα κυρώσεις, δηλαδή ίσως θα έπρεπε να το κάνει για να αποφευθεί οποιαδήποτε μαζική έξοδος από τη χώρα, λέει η κυρία Τσιριγότη, και εξηγεί πως πολλά εξαρτώνται και από τη στάση των ίδιων των Ταλιμπάν, εάν δηλαδή θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Οι Ταλιμπάν είπαν ότι για αυτούς όσοι φεύγουν από το Αφγανιστάν είναι οικονομικοί μετανάστες και προέτρεψαν τις χώρες να τους γυρίσουν πίσω. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν, θα έκανε κάτι τέτοιο. Το μεταναστευτικό έχει απρόβλεπτες ραγδαίες εξελίξεις και αναγκάζει την εκάστοτε κυβέρνηση ή τον εκάστοτε οργανισμό, όπως είναι η αστυνομία ή το λιμενικό, να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Συνήθως λένε μετά την μπόρα έρχεται η ηρεμία, αλλά επειδή η ζωή είναι ένας κύκλος, να μην επαναπαυόμαστε στην ηρεμία, να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να ανατραπεί. Κίνητρα να μένουν μέσα δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Με ποια έννοια όμως το λέω? Ότι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης δεν είναι κλειστοί καταβλισμοί. Μόνο τα κέντρα κράτησης, όπου κρατείται ο αλλαγαπός για να γίνουν οι διαδικασίες της επιστροφής, είναι κλειστό. Το άλλο είναι ανοιχτό. Μπορεί τις πρώτες 25 μέρες να είναι κλειστό για να γίνουν οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Μετά όμως, από τις 25 μέρες, μπορεί ο αλλοδαπός να βγει έξω. Δεν είναι θέμα κινήτρου, είναι θέμα τόπου. Σε ποια τοποθεσία θα είναι? Αν είναι σε μια κορυφή, σε ένα βουνό, σαφώς δεν θα μπορούν να βγαίνουν συχνά. Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη συνορακών φυλάκων και ειδικών φρουρών με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των κρατικών αεροδρομίων, στη φύλαξη των κέντρων κράτησης αλλοδαπών και στην συνορακή φύλαξη, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τον δρόμο για την πρόσληψη νέων συνορακών φυλάκων και ειδικών φρουρών προετοιμάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που τροποποιεί τα κριτήρια πρόσληψης. Στον απόϊχο των πρόσφατων δηλώσεων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη για έκτακτες προσλήψεις λιμενικών και συνορακών φυλάκων εντός του επόμενου διαστήματος, με σκοπό την αντιμετώπιση των εισρωών μεταναστών από το Αφγανιστάν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπογράφει διπλή απόφαση. Σύμφωνα με τη διπλή υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και του Υφυπουργού Λευτέρη Οικονόμου, τροποποιούν τα προσόντα δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψη συνορακών φυλάκων, καθώς και τα προσόντα δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψη ειδικών φρουρών. Όπως προκύπτει από την απόφαση, για μία ακόμη φορά προκρίνεται η ντοπιότητα των υποψηφίων, καθώς δεν αλλάζουν τα κριτήρια σε σχέση με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και τη μοριοδότηση. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ως συνορακοί φυλάκες προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηριών μόρια Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μόνιμη, ξεχωριστά για κάθε περιφερειακή ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοικούν τελευταία διετία ή κατοικούσαν
ξεκίνησαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα ή το νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν υπηρεσίες νοιακής φύλαξης, διαχείρισης, μετανάστευσης, φύλαξης και των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου-εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων ή προναχωρησιακά κέντρα κράτης αλλοδαπών και κατά προτίμηση αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας ή νησιού, εφόσον οι θέσεις που προκηρυχθούν δεν καλυφθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, αφού πρώτα υλοποιηθεί η μεταφορά των κενών θέσεων, δύναται να προσληφθούν υποψήφοι οι οποίοι κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους μέχρι και τη συμπληρώση του 18ου έτους ηλικίας τους σε έτερες περιφέρειες, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Ενώ τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών, όπως περιλαμβάνει η απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Την αισιοδοξία του πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει προχωρήσει τεχνική λύση για το 12% που αφορά σε επιχειρήσεις της Θράκης που δεν έχουν οφειλές προς το κράτος, εξέφρασε χτες από την Αλεξανδρούπολη Υπουργός Οικονομικών ο κ. Σταϊκούρας, για να παραμείνουμε λίγο ακόμα στον απόϊχο αυτής της επίσκεψης του κ. Σταϊκούρα σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Ο κ. Σταϊκούρας είχε συνάντηση με τους φορείς του Εύρου και της περιφέρειας και ειδικά για την επιδότηση του 12% που ταλανίζει εδώ και 1,5 χρόνο τις επιχειρήσεις της Θράκης. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να μην κλείσει τα μάτια ούτε να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Χρήματα μέχρι το τέλος του έτους από τα χρωστούμενα του 12% στη Θράκη, υποσχέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας από την Αλεξανδρούπολη. Ο Υπουργός χαρακτήρισε μάλιστα εμβληματική πολιτική το ότι η κυβέρνηση ψηφίζει τα χρήματα που ίδια χρωστούσε στους ακρίτες επιχειρηματίες επί μία δεκαετία από την επιδότηση μισθοδοτικού κόστους εργασίας. Θυμίζουμε πως οι ψηφισμούς για όλα τα χρωστούμενα της πενταετίας 2010-2015 αναμένουν να λάβουν οι επιχειρήσεις που προσέφυγαν δικαστικά, έχουν ήδη λάβει ελάχιστες, ενώ όσες δεν προσέφυγαν θα δουν ψηφισμούς μόνο για το 1,5 έτος 2014 δεύτερο εξάμηνο, 2015 ολόκληρο που δεν έχει παραγραφεί. Οι συμψηφισμοί γίνονται με χρέη που υπάρχουν από τις επιχειρήσεις προς το δημόσιο, δηλαδή δεν βλέπουν χρήματα στο χέρι. Για τη συγκεκριμένη δικαστική τροπή, ο Υπουργός δήλωσε πως αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να μην κλείσει τα μάτια ούτε να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, όπως έκανε η προηγούμενη, η οποία πράγματι ήταν αυτή που έβαλε την οριστική ταφόπλακα στο 12%, αλλά επί της ουσίας, εάν δεν υπήρχαν οι επιχειρηματίες να διεκδικήσουν δυναμικά τα χρωστούμενα, αυτά το πιθανότερο να μην τρέφονταν ποτέ. Στο ουσιαστικό σκέλος υλοποίησης των συμψηφισμών δεν έκρυψε πως το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά είμαστε στη φάση υλοποίησης. Μάλιστα, έγινε παρέμβασή του στο Υπουργείο Εργασίας και την ΑΔΕ μπροστά στους βουλευτές του νομού Εύρου και φορείς της περιοχής, από την οποία προέκυψε δέσμευση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εμβληματική πολιτική πρωτοβουλία, επιλύοντας ένα χρονίζον πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί περίπου μία δεκαετία. Εκτός όλων των άλλων, η κυβέρνηση δεν έκρυψε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ένα εκ των οποίων, θα το πω σε τίτλο για την περιοχή σας, αντικείμενο ερωτήσεων και από τους τρεις συναδέλφους, το περίφημο 12%. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις το κρύψαν κάτω από το χαλί. Εμείς τολμήσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Δύσκολο πρόβλημα, όχι εύκολη λύση. Νομοθετήσαμε, ξανά νομοθετήσαμε, για να μπορέσει να γίνει πιο λειτουργικό το σχήμα. Και η ενημέρωση που έχω από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, το επισπεύδουμε Υπουργείο και θα υπάρχει συγκεκριμένη επικοινωνία μετά, κατά τη διάρκεια της σύσκεψής μας, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα, είναι ότι ολοκληρώνονται οι υπουργικές αποφάσεις έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το συγκεκριμένο μέτρο. Άρα, εκτιμώ, αλλά θέλω να μας το επιβεβαιώσουν οι επισπεύδοντες, ότι αυτό που ξεκινήσαμε από κοινού, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας, και βελτιώσαμε στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί το ταχύτερο. Εκεί η Υπουργία θα χρειαστεί μια παρέμβαση στην ΑΔΕ, διότι έχουμε στην πράξη ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω θα το λύσουμε. Έχει να κάνει με τους συμψηφισμούς. Μαζί μας τώρα για να σχολιάσουμε την επίσκεψη του κύριου Σταϊκούρα σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη βρίσκεται ο Σταύρος Βλαχόπουλος από την εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Θα τον δούμε αμέσως τώρα, διότι θα εστιάσουμε στο ζήτημα του 12%. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Απασχολεί τις επιχειρήσεις της Τράκης. Είναι μια πονεμένη υπόθεση αυτή. Από ό,τι φαίνεται όμως, και έτσι όπως εμφανίστηκε ο κύριος Σταϊκούρα χθες και από Αλεξανδρούπολη και από την Ξάνθη, όπως είπα, είναι διατεθειμένος να το λύσει το ζήτημα, να βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Σταύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κυριακή. Παρακολουθώντας την επίσκεψη του κυρίου Σταϊκούρα και την περιοδία του στην Ξάνθη, έχω έναν προβληματισμό. Ένα προβληματισμό αρκετά μεγάλο σχετικά με αυτά τα οποία δήλωσε. Γιατί στο μεν Δημαρχείο της Ξάνθης, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ξάνθης και κάναν από κοινού δηλώσεις στο μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι έχει συζητήσει τόσο με το Υπουργείο Εργασίας όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου αυτό το κομμάτι να τελειώσει έως τις 31 Δεκάτου του 2021. Τώρα όμως, σήμερα είδα μια ανάρτηση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Ξάνθης σχετικά με την παρουσία του κυρίου Σταϊκούρα στο Επιμελητήριο χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, όπου υπήρχε σύσκεψη με τους φορείς της περιοχής, όπου ο κ. Μουραήτης αναφέρει ότι ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχει ζητήσει και προσπαθεί να κάνει ό,τι γίνεται έτσι ώστε αυτό το πράγμα, ο συμψηφισμός του 12% της επιδότησης κόστους εργασίας με τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο, μέχρι τέλος του έτους να μπορέσει να υλοποιηθεί. Τώρα τι από τα δύο θα συμβεί, εγώ δεν μπορώ. Από τη μία βλέπω ότι είναι σίγουρο, από την άλλη βλέπω ότι έχουμε ένα κομμάτι εξαφίξης. Ευελπιστούμε. Κοίταξε να δεις, Σταυρό, ο Υπουργός δεν αρνήθηκε ότι έχουν προκύψει ζητήματα στην διαδικασία αυτής της υπόθεσης. Το είπε και σε εμάς, το είπε και σε εσάς. Μάλιστα, και το δήλωσε ξεκάθαρα ότι δύο φορές. Ναι. Δύο φορές προέβησε η κυβέρνηση αυτή νομοθέτηση για το θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν προκύψει τροπολογίες και οικεία και εγκυκλίους για το ζήτημα αυτό. Να πω μόνο το εξής, ότι ο κύριος Υπουργός, όταν ήρθε στην Αλεξανδρούπολη χτες το πρωί και είχε τη σύσκεψη επίσης και στο νομαρχείο, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, εσόν τον κύριο Πιτσιλή, προκειμένου να δει τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι αυτό το τεχνικό ζήτημα που δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα ο κύριος Σταϊκούρας είπε, και το λέω και αυτό, ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα τηλεδιάσκεψη παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φόρεων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις και να εξευρεθεί λύση μέχρι το τέλος του έτους, όπως είπες και εσύ. Τηλεδιάσκεψη προγραμματίζεται. Θα πρέπει να εξευρεθεί όντως λύση, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, σύνολο είναι 150, έτσι ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας, οι επιχειρήσεις οι οποίες το δικαιούνται, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν να λαμβάνουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά. Ποσά τα οποία σίγουρα σε κάποια δύσκολη στιγμή ίσως αποβούν και μοιραία για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σηκώνει, τουλάχιστον στην περιοχή μας, και το ξέρεις πολύ καλά, δεν σηκώνει περαιτέρω μετάθεση. Θα πρέπει να λυθεί άμεσα και χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση. Και γι' αυτό πριν λίγες μέρες είχα ζητήσει με πρωτοσέλιδο μέσα από τη Φωνή της Ξάνθης από τον Πρωθυπουργό να το αναλάβει ο ίδιος. Αυτό επέθη φυσικά ήταν ενήμερος ο κύριος Σταϊκούρας για το θέμα αυτό. Ήταν ενήμερος γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει δεσμούς με την Ξάνθη και ήταν ενήμερος για τα θέματα τα οποία απασχολούν τόσο την Ξάνθη όσο και την περιοχή. Δεν είναι τυχαίος ο Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν είναι κάποιο τυχαίο. Ο πρώτος υπουργός στη τάξη είναι, Σταύρο, που είναι δυνατόν, προφανώς. Όπως ο ίδιος τόνισε χθες κατά τις κοινές δηλώσεις τις οποίες έκανε τον Δήμαρχο Ξάνθης, δεν είναι από τους ανθρώπους που θα χαϊδέψει αυτιά. Ό,τι είναι να γίνει, λέει πώς θα γίνει και γίνεται αυτό ακριβώς. Ό,τι δεν γίνεται, θα σας πω ξεκάθαρα ότι δεν γίνεται, γιατί δεν μου αρέσει να εμφανίζουμε πως κοροϊδεύω τον κόσμο. Και μείναμε εκεί. Ενημερωμένος πολύ καλά ο κύριος Σταϊκούρας, οφείλω να το πω δημόσια, βεβαίως. Διατεθειμένος να μιλήσει με όλους, να ακούσει τους πάντες. Το λέω αυτό γιατί κατά το παρελθόν, διαχρονικά όχι μόνο. Τώρα έχουμε δει και υπουργούς που έρχονται, βλέπουν και φεύγουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, έτσι. Ήρθε ενημερωμένος, ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να πει, τι έπρεπε να ακούσει. Θέλω να σε πάω λίγο στη Διακομματική Επιτροπή, διότι αναφέρθηκε. Και ήταν και διαθέσιμος, ο ίδιος ζήτησε κιόλας, να δεχθεί ερώτηση από τον οποιοδήποτε βρισκόταν κατά τη στιγμή των δηλώσεων εκεί. Δεν είπε ότι, ξέρετε, εγώ είχα να σας πω αυτά από εδώ και μετά τελειώσαμε να προχωρήσουμε το πρόγραμμά του. Γι' αυτό και το πρόγραμμά του εξόκλεινε τις πορείες τις οποίες είχε ήδη προγραμματιστεί εξ αρχής. Αλήθεια είναι αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα πάμε στη Διακομματική Επιτροπή που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη της Θράκης. Περιμένουμε το πόρισμά της. Υποτίθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα το ξέρουμε. Ναι, υποτίθεται, χαμογελάς. Θα έχει γνωστοποιηθεί. Όλοι έχουμε αγωνία και ενδιαφέρον. Σε αυτή την Επιτροπή αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Ταϊκούρας. Επίσης, δημόσια τοποθετήθηκε και από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι έχει δώσει εντολή να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε το πόρισμα. Για να σε ακούσω και σε ένα Σταύρο, γιατί και ο κύριος Ταϊκούρας εχθές όταν ρωτήθηκε αν κάποια πράγματα δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, συνδεθούν και με το Υπουργείο του, γιατί αν δεν υπάρξουν οικονομικά κίνητρα, γιατί η ανάπτυξη μιλάμε, έτσι. Αλλά για να σε ακούσω. Και ενώ που μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας είναι ότι ό,τι είχε να δώσει η κυβέρνηση, τουλάχιστον από το δράση Υπουργείου Οικονομικών μέχρι στιγμής προς την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, είναι αυτά τα οποία ακούστηκαν στην ΔΕΘ του περασμένου Σαββατοκύριακου. Δεν έχει να δώσει κάτι περισσότερο αυτή τη χρονική στιγμή. Όσον αφορά το κομμάτι του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής που αφορά την ανάπτυξη της Θράκης, θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξουν πόροι, σίγουρα θα υπάρξει κονδύλι, θα υπάρξουν κωδικοί, από όπου αν θα υπάρχει περίπτωση χρηματοδότησης ή ευνοϊκών μέτρων για οικονομική στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην περιοχή μας, θα βρεθούν, θα χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα το Υπουργείο Οικονομικών είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Σίγουρα ο Υπουργός έχει αρκετούς άσους στο μανίκι του, τους οποίους όμως ο ίδιος γνωρίζει το πότε θα μπορέσει να τους βγάλει. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την ανακοίνωση του πορίσματος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπαίνουμε σε ένα χειμώνα, όπου οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βαρύ χειμώνα, ειδικά από τις γιορτές και μετά, εύχομαι να διαψευστούν. Μπαίνουμε σε ένα χειμώνα όπου τα νοικοκυριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και της Αλεξανδρούπολης του Εύρου έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά οικονομικά ζητήματα. Ευτυχώς για τις περιοχές όπου υπήρξε τουρισμός, βλέπε Αλεξανδρούπολη, βλέπε Καβάλα, η οποία δεν ανήκει βέβαια στην Θράκη, ανήκει όμως στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στην περιφέρειά μας, ίσως επιχειρηθεί να ισοσκελίσει την οποιαδήποτε ζημία παρουσιάσουν οι δείκτες άλλων περιοχών που δεν είχαν την τουριστική επισκεψιμότητα των δύο περιοχών αυτών. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προηγούμενες μέρες, οι μέρες που ζήσαμε όλοι με καραντίνα, με περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιούργησαν και πολλά ανοίγματα. Αρκετές ζημίες οι οποίες σίγουρα δεν μπορούν να καλυφθούν άμεσα. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση? Πιστεύω πως είναι, γιατί οδεύουμε και σε προεκλογική περίοδο δειλά-δειλά. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να δώσει ένα τεράστιο πακέτο στήριξης οικονομικής ή μέτρων, αν θέλεις, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Δεν θα ντραπώ να πω, ούτε θα το παραλείψω, πως η Ξάνθη, σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, είναι στο 70% ανεργία σε νέους και σε γυναίκες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πονάει. Ένα θέμα το οποίο πονάει, και σίγουρα αυτό το θέμα, όσο δεν προσπαθούν να το λύσουν, όσο δεν βρίσκεται λύση, όσο δεν δημιουργούνται επενδύσεις, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας που να μπορέσουν να εργαστούν και οι γυναίκες, δίνει το έναυσμα να βασιλεύσει και η μαύρη εργασία. Μάλιστα. Αυτά όλα λειτουργούν σε βάρος της τοπικής και όχι μόνο οικονομίας. Καλό θα είναι και της γενικότερης οικονομίας της χώρας. Καλό θα είναι λοιπόν να καθίσουν, γιατί η άποψή μου περί επιτροπών την έχω ξαναπεί, ότι όταν δεν θες να κάνεις κάτι δημιουργείς επιτροπές. Καλό θα είναι να τελειώνουν με το πόρισμα, να βγει το πόρισμα, να έρθει προς συζήτηση, να δούμε. Μας συμφέρει, έχει τροτά σημεία, έχει λάθος κατευθύνσεις, πρέπει να γίνουν διορθώσεις, υπάρχουν παρεμβάσεις ώστε να γίνουν αυτές. Υπάρχει διάθεση αυτό, μη μας προλάβουν οι εξελίξεις. Βλέπε τέταρτο κύμα, το οποίο το ακούμε εδώ και τρεις μήνες περίπου, και έχουμε άλλα πράγματα και σοβαρότερα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν τα αρμόδια υπουργεία, και δεν μπορούμε από εκεί και μετά να κάνουμε κάτι. Καλό θα είναι λοιπόν, αν όχι μέχρι τέλος του μήνα και πιο μπροστά, αν η κυβέρνηση το έχει έτοιμο στα χέρια της το πόρισμα, να το ανακοινώσει, να υπάρξουν οι οποιασδήποτε προσπάθειες διορθώσεων αν χρειάζονται, και να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του με στόχο την πραγματική ανάπτυξη της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και όχι πασαλήματα. Λοιπόν, πασαλήματα έχουμε χορτάσει μέχρι σήμερα.
Σταύρο, θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Φωνή της Ξάνθης σε διαβάζουμε καθημερινά και μέσα από το διαδίκτυο. Καλή συνέχεια, Σταύρο μου. Να είστε καλά. Επίσης, καλή συνέχεια. Παραμένουμε στην ίδια θεματολογία, στην επίσκεψη δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας τώρα για να σχολιάσουμε όλα όσα υπόθηκαν, διότι εχθές ο κύριος Σταϊκούρα, λίγο πριν φύγει από την Αλεξανδρούπολη και πάει στην Ξάνθη, είχε και μία συνάντηση με παραγωγικούς φορείς του Εύρου. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Συνδέσμου Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών και Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Εύρου, ο κύριος Παύλος Μιχαηλίδης, είναι μαζί μας, διότι ήταν παρόν σε αυτή τη σύσκεψη. Βεβαίως, ανάμεσα στα άλλα θέματα που τέθηκαν στον κύριο Σταϊκούρα, μονοπόλησε και το ζήτημα του 12% για ένα θέμα το οποίο προέκυψε είδηση από το στόμα του κύριου Σταϊκούρα, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει οριστική λύση για το 12% που αφορά στις επιχειρήσεις της Θράκης. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκη. Να πω καλή τηλεοπτική περίοδο με όσο δυνατόν καλύτερες ειδήσεις. Το ευχόμαστε. Να το πείτε, κύριε Μιχαηλίδη, είστε και γουρλής, γιατί όχι να πάει καλά αυτή η σεζόν. Τώρα, για να σας ρωτήσω κάτι. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και εστιάσουμε στο 12% που θα το συνδέσω και με τη Διακομματική Επιτροπή, θέλω ένα γενικότερο σχόλιο για το πώς είδατε την παρουσία του κυρίου Σταϊκούρα στην περιοχή μας, διότι είναι ένας υπουργός πρώτος στην τάξη, έτσι να τα λέμε, υπουργός οικονομικών. Η εικόνα η οποία απεκόμισα εγώ είναι ότι ο υπουργός καταρχάς ήταν πάρα πολύ βαθιά ενημερωμένος στη λεπτομέρεια των θεμάτων, γιατί τουλάχιστον εκεί που ήμασταν εμείς στο νομαρχείο ήταν 10 εκπρόσωποι 10 διαφορετικών φορέων, με το καθένα ήξερε και ρωτούσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ρωτούσε συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα το θετικό είναι ότι έχουμε έναν υπουργό ο οποίος είναι πάρα πολύ ενημερωμένος. Το δεύτερο είναι ότι εκεί ήταν έτσι και λιγάκι η δικιά μου διαφωνία μαζί του. Βέβαια όχι δημοσίως μετά κατηδίαν. Είναι ένας πάρα πολύ άριστα κατευθυνσμένος τεχνοκράτης. Αλλά αυτό που του είπα είναι ότι τα νούμερα τα οποία είπε και για τα οποία αισθανόμαστε όλοι μια ικανοποίηση οι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα αντικειμενικά, θα πρέπει να ξέρει ότι είναι περιοχές, δεν είναι για περιοχές όπως ο Εύρος, διότι ο Εύρος δεν είναι ούτε η Νόφιτα, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Πειραιάς, ούτε Αθήνα, ούτε Λάρισα, δηλαδή κεντρικές περιοχές. Είναι μια περιοχή η οποία από μόνη της έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Τα νούμερα αυτά δημιουργούν ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα σαφέστατα, αλλά δεν αγγίζουν σε όλη την έκταση των Εύρων. Κύριε Μιχαηλίδη, αυτές τις ιδιαιτερότητες τις οποίες αναφέρεστε και καλά κάνετε και το επισημαίνατε, πρέπει να υπενθυμίσω ότι τις αναγνώρισε προσφάτως και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, μιλώντας για απομόνωση που πρέπει να σπάσει ειδικά του βορείου κομματιού του νόμου Εύρου. Να το πούμε και αυτό, γιατί ξέρετε, ήταν μια πολύ σημαντική τοποθέτηση. Ήταν μια αναγνώριση που εγώ στα 22 χρόνια της διαδρομής μου πρώτη φορά τα ακούω από ένα Πρωθυπουργό και έτσι με αυτόν τον τρόπο και με τον πιο επίσημο, αν θέλετε έτσι, τρόπο και δημόσιο. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε πως προσδίδει και μία άλλη δυναμική πλέον στην περιοχή. Σαφέστατα. Καταρχάς ήταν κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο κ. Σταϊκούρας από ό,τι γνωρίζω και στις προηγούμενες συναντήσεις από αυτήν που είχε με εμάς, αλλά και κατά τη διάρκεια της δικιάς μας συνάντησης. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι επειδή βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και δεν επισήλθαν αμέσως λεπτομέρειες αυτών των πρωτοβουλειών και των μέτρων. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά διατυπωμένα, πρέπει να ακολουθούν πάρα πολύ προσεκτικά οι διαδικασίες, ώστε να μην έχουμε προβλήματα και ενώ ξεκινάμε να κάνουμε ένα καλό, να κάνουμε ζημιά, όπως περίπου έγινε με το 12%. Έτσι, το οποίο ξεκίνησε ως ένα μέτρο ενίσχυσης της οικονομίας του Εύρου μέσω της ενίσχυσης του εργοδοτικού κόστους. Υπήρξαν κάποια προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εν συντομία, η ιστορία του είναι ότι οποιαδήποτε πληρωμή από το ΝΟΕΔ σταμάτησε το δεύτερο εξάμεινο του 10 ή το πρώτο εξάμεινο του 11. Έκτοτε δεν υπήρχε καμία κινητικότητα με το θέμα αυτό. Υπήρξε η κατάργηση του μέτρου του 12% με μια οικία επί Υπουργείας Καθάκη επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον Φεβρουάριο του 2021 με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κηρύχθηκε αντισυνταγματικό και από εκεί θα ξεκίνησε τη διαδικασία ώστε να έρθει τελικά αυτή η πολύ αναμενόμενη για πολλά χρόνια τροπολογία οικία, η οποία έδωσε δυνατότητα στον υπάρξουν συμψηφισμοί. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένα σοβαρά τεχνικά προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκα στον κύριο Σταϊκούρα αναλυτικά.
ο κύριος Σταϊχώρας αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα ίσως μεγαλύτερο από αυτό το οποίο νόμιζε. Γι' αυτό και μας υποσχέθηκε ότι υπήρξε βέβαια μια επαφή σε ανοιχτή ακρόαση, μας είπε, παρόντων των τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του υπερφυράκτη του κυρίου Πέτροβιτς, με τον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος είναι επικεφαλής της ΑΔΕ. Το αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας, και μας ανακοινώθηκε και εμάς στο νομαρχείο αργότερα, ήταν ότι θα υπάρξει μέσα την επόμενη εβδομάδα μια κοινή τηλεδιάσκεψη και με τον κύριο Πιτσιλή και με τον υπουργό και με τους βουλευτές και ημών των φορέων που είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι για το 12%, ώστε να υπάρξουν, όπως είπε ο υπουργός, αμοιβές εξηγήσεις και δεσμεύσεις παρόντος του ιδίου. Πάντως, εγώ κρατώ και την επισήμαση του κυρίου Σταϊκούρα, λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση επέλεξε, είπε χαρακτηριστικά, να μην κλείσει τα μάτια ούτε να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό είναι αλήθεια, κύριε Μιχαλίδη. Έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που έγινε η ανακοίνωση από την κυβέρνηση και από το στόμα του Πρωθυπουργού για το 12%. Προέκυψαν διάφορα ζητήματα, αλλά τουλάχιστον όμως φαίνεται ότι την απασχολεί το θέμα του 12%. Έτσι. Την απασχολεί και προσπαθεί να βρει μια λύση, τέλος πάντων. Να σας πω κάτι. Καταρχάς, εγώ με τις απόψεις, και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός της άποψης ότι λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Άρα, από τη στιγμή που ξεκίνησε η αντιμετώπιση του θέματος, προφανώς υπήρξαν κάποιες αστοχίες. Οι αστοχίες αυτές όμως οφείλονται στην δεδαλώδη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει, όσο μπορώ πιο επιγραμματικά. Η ΑΔΕ, η οποία είναι ενημερωμένη από τον ΟΕΔ για τις ωφελές του ΟΕΔ προς τις επιχειρήσεις, όταν έρχεται η επιχειρήση, μάλλον για να μπορέσουν να κάνουν τους συμψηφισμούς, αναγκαστικά αφήνουν κάποιες ωφελές προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανεξόφλητες, ώστε να γίνει εκ των υστέρων ο συμψηφισμός. Επειδή όμως ο συμψηφισμός καθυστερεί, η εφορία, βλέποντας ότι υπάρχουν χρέη από τις επιχειρήσεις, έχει προχωρήσει σε κάποιες επιχειρήσεις ήδη, δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέω. Έχει ήδη συμβεί να έχουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί, από την ΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Οπότε, αντιλαμβάνεστε τώρα τι συμβαίνει. Το κράτος ξέρει ότι ο ιδιώτης του οφείλει χρήματα. Το κράτος ξέρει ότι οφείλει στον ιδιώτη περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία οφείλει ο ίδιος το κράτος. Παρ' όλα αυτά, το κράτος λέει ότι ξέρει, εγώ σου τα κατάσχω. Αυτό έχει και ένα δεύτερο. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια δεύτερη παράμετρος, η οποία είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αυτό αμέσως οδηγεί σε πάγωμα πληρωμών, του να μπορούν να πληρωθούν. Επίσης, υπάρχει και το εξής παράλογο. Ενώ έχει βγει νόμος ο οποίος στην ουσία απαγορεύει στις τράπεζες να ζητάνε φορολογικές ενημερότητες για κάθε εργασία της οποίας κατεβαίνει στο κεφάλι, ακριβώς όπως το λέω, και αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτού του οποίου λέω. Έχουν πάρα πολλές φορές ζητάνε φορολογικές ενημερώτες για πράγματα που δεν πρέπει να ζητούν φορολογική ενημερώτητα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο επιχειρηματίας ξαφνικά, ενώ πρέπει να πάρει χρήματα, ξαφνικά βρίσκεται στο να μην μπορεί ούτε να εισπράξει. Κύριε Μιχαλίδη, πολύ πιο απλά. Ο επιχειρηματίας βρίσκεται σε ένα σημείο του να σκέφτεται να την κλείσω, να μην την κλείσω την επιχείρησή μου, να το κρατήσω το μαγαζί μου, να μην το κρατήσω. Είναι ήδη στο χείλος του γκρέμου, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτή ήταν και η ένστασή μας προς τον Υπουργό. Τον Υπουργό δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα λυθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Του είπαμε ότι οι οφειλές προς τις επιχειρήσεις ήταν περίπου στο 280 εκατομμύρια. Τώρα από το 12%. Τώρα μειωθήκαν περίπου στα 85%. Ο λόγος δεν είναι ότι μειωθήκαν οι οφειλές, απλώς μειωθήκαν οι επιχειρήσεις, οι δικαιούχοι δεν την κλείσαν. Άρα του λέμε ότι το να περιμένουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Αν γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, έτσι, διότι εκτιμήσεις είναι αυτή τη στιγμή. Μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις από αυτές, διότι δεν μπορούν να κινηθούν, δεν υπάρχουν χρήματα να κινηθούν. Μάλιστα. Σε αυτό επάνω ο κύριος Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, είδαμε, μια τέτοια κοινή τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, να πούμε και κάτι τελευταίο, γιατί θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή, κύριε Μιχαηλίδη. Δεν ήταν, όπως είπα αρχικά, η παρουσία του κυρίου Υπουργού στην περιοχή χωρίς να προκύψουν και κάποιες ειδήσεις. Να, μια είδηση είναι αυτή με το 12%. Βέβαια. Κλείστηκε και η συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Άλλη μια είδηση ήταν για το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στις Σφαίρες, που και ο ίδιος κατάλαβε και τα εθνικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας υπόθεσης. Γι' αυτό και είπε και ο ίδιος ο Μεσολαβής
θέση να μιλήσει στους ανθρώπους της τράπεζας για να παραμείνει το υποκατάστημα ανοιχτό. Και το τρίτο, το οποίο επίσης προέκυψε ανάμεσα σε άλλα βεβαίως, έχει να κάνει και με τη διακομματική επιτροπή για να το κλείσουμε, λέγοντας ο κύριος Υπουργός ότι από ό,τι καταλαβαίνουν αυτό το πόρισμα όλοι με πολύ ενδιαφέρον και πολύ αγωνία το περιμένουν. Το ίδιο είπε και ο κύριος Σταϊκούρας. Και κανείς καταλαβαίνει ότι όταν μιλάμε και για απομόνωση, άρση της απομόνωσης του Βορείου Εύρου, αν αυτό δεν συνοδευτεί και με τα αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα, μόνο άρση της απομόνωσης δεν μπορούμε να έχουμε. Άρα όλοι περιμένουμε το πόρισμα. Ναι, τότε θα προσθέσω στην είδηση την οποία είπατε, ακόμη μία είδηση την οποία είπε ο κύριος Σταϊκούρας, ότι θα υπάρξει προς την Διακομματική Επιτροπή εισήγηση για κάποιες πολύ ισχυρές φορολογικές ελαμφρύνσεις για την περιοχή. Και αυτό αντιλαμβάνουμε ότι γίνεται με τη λογική το ότι επειδή θα γίνουν μέσω της διακομματικής, θα υπάρξει δέσμευση από πλευράς των κομμάτων, θα τα υποστηρίξουν στη Βουλή, διότι μερικές φορές. Εντάξει, για να υπάρχει και συνέχεια. Ακριβώς. Τα κόμματα ασχώντας μικροπολιτική, ενώ με κάτι συμφωνούν ότι το ψηφίζουν για να κάνουν αντιπολίτευση. Έτσι, φαίνεται όμως ότι μέσω της διακομματικής προφανώς θα εξασφαλιστεί η αναγκαία συνένεση, ώστε αυτά τα μέτρα να ψηφιστούν τώρα, αλλά να υπάρχει και η δέσμευση ότι οι επόμενοι θα συνεχίσουν να τα τηρούν και να τα ψηφίζουν. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή σας παρουσία στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Κομωτινής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρέθηκε η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο περιοδίας της σε δομές του κέντρου. Η κυρία Μιχαηλίδου τις τελευταίες ημέρες επισκέφεται δομές φροντίδας, φιλοξενίας και απασχόλησης ηλικιωμένων αλλά και παιδιών, αλλά και ατόμων με αναπηρία. Από την Κομωτινή έκανε σύντομο πέρασμα Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου επισκέφτηκε το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Κομωτινής που λειτουργεί στην Αίγυρο και έκανε σύντομες δηλώσεις μαζί με την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη Γιάννης Βεζιριανίδης. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, τον εμβολίαστο προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας στις δομές κοινωνικής πρόνοιας στην περιφέρεια είναι ελάχιστο και αφορά σε 10 εργαζόμενους. Η Υφυπουργός για την επίσκεψή της στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δήλωσε πως η κοινωνική φροντίδα που παρέχεται στις δομές μας είναι ουσιαστική και εργαζόμενοι και διοίκηση έχουν καταφέρει αυτούς τους δύσκολους μήνες της πανδημίας να κρατήσουν υπηρεσίες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου στους ωφελούμενους μας, έτσι ώστε να μην στερηθούν τίποτα από αυτά που τους ανήκουν και από αυτά που πρέπει η πολιτεία να τους δώσει. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η στελέχωση των δομών κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν βελτιωμένη, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πρόεδρο Αναστασία Τζαμπαλτζή, λέγοντας πως οι εργαζόμενοι και οι πρόεδρος έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά ώστε να κρατήσουν τη συνοχή στα ιδρύματα αυτά και να είναι εργαζόμενοι και ωφελούμενοι ευχαριστημένοι. Μιλώντας περαιτέρω για την πρόεδρο και το επίπεδο όλων των δομών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είπε ότι έχει ανοίξει ήδη δύο παραπάνω στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, που είναι το όχημα που έχουμε για να αποδρυματοποιήσουμε τα άτομα με αναπηρίες και να τους προσφέρουμε εξωστρέφεια και αυτόνομη διαβίωση. Αποτέλεσμα έχουμε αρχίσει και έχουμε και ουσιαστικό και εδώ πέρα γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες. Η διοίκηση, η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Σαμπαζλή, έχει ήδη ανοίξει δύο παραπάνω στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, που είναι ο ουσιαστικός μηχανισμός, το όχημα το οποίο έχουμε για να αποϊδρυματοποιήσουμε τα άτομα με αναπηρίες και να τους προσφέρουμε μια ζωή με πολύ περισσότερη εξωστρέφεια και αυτόνομη διαβίωση. Οπότε τα βήματα ήδη γίνονται. Έχουμε καταθέσει νομοσχέδιο ήδη στο τέλος του μήνα ψηφίζεται για τον προσωπικό βοηθό, που είναι μια παροχή ως υπηρεσία του κράτους, όχι επιδοματική όπως όλες οι υπόλοιπες, αλλά ενεργητική πολιτική, έτσι ώστε το κράτος να βοηθά το άτομο με αναπηρία, να έχει κάποιον στο πλάι του, να βγαίνει από το σπίτι και να τον βοηθά σε όλες όσες δουλειές και υπηρεσίες του χρειάζονται. Τώρα, στο κομμάτι των δομών μας, συνεχίζουμε με την αυξημένη στελέχωση. Ο χορός που άνοιξε η δήλωση του Ξανθιώτη Μιχάλη Αμυρίδη για ανάγκη να υπάρξει επιτέλους ενότητα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον των προκλήσεων της εποχής, καλά κρατεί τις δήλωσεις του Περιφερειακού Συμβούλου, του ανεξάρτητου πια Περιφερειακού Συμβούλου, γιατί ο κύριος Αμυρίδης πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του. Ακολούθησε ένα ανοιχτό προσκλητήριο από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο για ενότητα του χώρου, για την ανάπτυξη της περιφέρειας και των πολιτών. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά ήρθε απορριπτική απάντηση από τον ίδιο τον επικεφαλής της Περιφερειακής Σύνθεσης, τον κύριο Τοψίδη, ο οποίος, σε γραπτή του δήλωση, κάνει λόγο προσπάθεια απόκρυψης της αδυναμίας Μέτιου να διοικήσει και υπογραμμίζει ότι η παράταξή του θα συνεχίσει να υπηρετεί το πρόγραμμά της αρνούμενη να γίνει δεκανίκη.
Μετά τη λήξη των εκλογών του 2019, ο Χρήστος Μέτιος είχε τη δυνατότητα, καθώς και το εκ του νόμου δικαίωμα, αλλά και την πολιτική ευθύνη να καλέσει την Περιφερειακή Σύνθεση στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν το έκανε. Ανταυτού, χωρίς καμία παραταξιακή ή κομματική συνείδηση, επέλεξε να δοκιμάσει συνεργασίες με τις παρατάξεις του κ. Σιμιτζή και του κ. Καραγιώργη, που θα έπρεπε να ήξερε εξ αρχής ότι δεν θα ευοδοθούν, ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμα και την παράταξη της Χρυσής Αυγής. Τις έκανε συνειδητά, εμένοντας σε ένα παράλογο εγωισμό, διαφορώντας επιδεικτικά για την ενότητα του πολιτικού χώρου από τον οποίο προέρχεται και για την οποία διατείνεται ότι κόπτεται σήμερα. Ήρθε η ώρα που η ιστορία τον διέψευσε. Η συνταγή δεν πέτυχε, ο τόπος δεν πήγε μπροστά και τώρα, 2 χρόνια μετά τις εκλογές, προσπαθεί να βρει σωσίβια, αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι η κατάσταση που έχει δημιουργήσει στη διοίκηση και στην κοινωνία τον οδηγεί ευθέως σε πολυεπίπεδη πολιτική πτώση. Ο Χρήστος Μέτιος όντως κάνει συστηματική δουλειά, όπως δηλώνει. Η συστηματική δουλειά δεν στοχεύει στο καλό της περιφέρειας και στο όφελος των πολιτών. Έτσι, αυτό που κρύβει είναι ότι κάθε προσπάθειά του εστιάζεται αποκλειστικά στην απόκρυψη της αδυναμίας του να διοικήσει, το λανθό του και των συνεπειών που έχουν προκαλέσει όλα αυτά στον κοινωνικό ιστό της περιφέρειάς μας, καθώς και σε μεταγραφές ευάλωτων συνειδήσεων που αποσκοπούν σε μία έμιστη θέση. Άλλωστε, τα δημοσκοπικά στοιχεία το φέρουν στην τελευταία θέση ανάμεσα σε όλους τους περιφερειάρχες της χώρας. Δυστυχώς όμως, τα στοιχεία που αφορούν στην περιφέρειά μας καθ' αυτή την καταγράφουν στις τελευταίες θέσεις απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και με τον μεγαλύτερο δίκτυο ανεργίας σε όλη την Ελλάδα. Δεκάδες μεγάλα έργα παραμένουν στα χαρτιά, ενώ ακόμη και κρίσιμα έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα οι γέφυρες στον Ίασμο και την Καβάλα, παραμένουν πεσμένες και χωρίς καμία πρόοδο εργασιών. Εμείς όμως ως παράταξη δεν θα γίνουμε δεκανίκη κανενός, γιατί αυτό δεν είναι έντιμο απέναντι στους ψηφοφόρους μας. Η Περιφερειακή Σύνθεση δεν ήρθε στο πολιτικό προσκήνιο για να στεγάσει απογοητευμένους ή για να συμμετέχει σε λογικές πολιτικό-στρατηγικών, είτε προσωπικών είτε συνολικών. Δημιουργήθηκε και συνεχίζει να υπάρχει ως ανεξάρτητος περιφερειακός σχηματισμός με όραμα για την κοινωνία και έμπνευση από τους πολίτες, στους οποίους λογοδοτεί αποκλειστικά. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να λειτουργεί υπηρετώντας το πρόγραμμά της, το οποίο δεν θα τεινάξει στον αέρα, για να μαζέψει τα σημάζευτα που δημιούργησε εδώ και 2 χρόνια η διοικητική ανικανότητα του Χρήστου Μέτιου και οι λανθασμένες επιλογές του. Βέβαια, η εμπάθεια του Χρήστου Μέτιου δεν του επιτρέπει να δει τα δεινά που έχει προκαλέσει στην περιφέρεια. Και όσο και αν κάποιοι προσδοκούν ότι θα αλλάξει ρότα και θα θέσει σε προτεραιότητα το κοινό συμφέρον, φοβόμαστε ότι πλανώνται πλάνικτρα. Η Περιφερειακή Σύνθεση θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και να ψέγει κάθε τι σφαλερό. Θα συνεχίσουμε να μην φοβόμαστε τα θέματα και θα τοποθετούμαστε επάντα ξεκάθαρα, χωρίς υπεκφυγές, προς όφελος των πολιτών και της περιφέρειας. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε σε τοπικά μηνωτικά μέσα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση του ΚΕΦ, η κυρία Σάφογλου δήλωσε το όριο του 3% είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σαν εμάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε αυτή τη χώρα που σέβονται την ξεχωριστή ταυτότητα. Στόχος μας λοιπόν είναι να μπούμε στο κοινοβούλιο. Το όριο του 3% είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σαν εμάς σε αυτή τη χώρα που σέβονται την ξεχωριστή ταυτότητα. Στόχος μας είναι να μπούμε στο κοινοβούλιο ενώνοντας δυνάμεις και συνεργαζόμενοι με αυτούς τους ανθρώπους, δήλωσε η πρόεδρος του ΚΕΦ σε συνέντευξη τύπου. Συνεργασίες με ανθρώπους εντός της Ελλάδος, οι οποίοι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ξεχωριστή ταυτότητα και θα βοηθήσουν το ΚΕΦ να ξεπεράσει το εμπόδιο του 3% προκειμένου να εισέλθει στη Βουλή, προανήγγειλε η πρόεδρος του τουρκόφωνου κόμματος Τσιγδέμα Σάφογλου. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε τοπικά μηνωτικά μέσα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση του ΚΕΦ. Η κυρία Σάφογλου δήλωσε ότι το ΚΕΦ συγκέντρωσε τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης κάτω από μία ομπρέλα και ότι είναι ένα κόμμα που υπερασπίζεται με θάρρος τα δικαιώματα των μειονοτήτων ενάντια στις αδικίες. Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στις ευρωεκλογές του 2014 και του 2019, όπου το ΚΕΦ ήταν πρώτο σε ψήφους στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, αφήνοντας πίσω τα κόμματα εξουσίας. Ζωγραφίσαμε το χάρτη στα δικά μας χρώματα, κάνοντας έτσι τη φωνή της μειονότητάς μας να ακουστεί τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε τον ιδρυτή του τουρκόφωνου κόμματος Αχμές Σαδίκ ως ήρωα και ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν τον αγώνα τους μέχρι σήμερα, ενώ εξήρε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Μουσταφά Αλί Τσαούς, επειδή χάρη σε αυτόν το ΚΕΦ έγινε μέλος διεθνών οργανώσεων όπως η ΕΦΑ και η ΦΟΕΝ. Χάρη στην ΕΦΑ καταφέραμε να υποβάλουμε πολλές ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και η φωνή μας άρχισε να ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη, τόνισε. Ο ελληνικός εθνικός και τοπικός τύπος μας συκοφαντεί. Ιδιαίτερη εκτενή αναφορά έκανε η πρόεδρος του ΚΕΦ και στον εθνικό και τοπικό τύπο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια συκοφαντεί το κόμμα. Ο εθνικός και τοπικός ελληνικός τύπος προσπαθεί να μας παρουσιάσει σαν να είμαστε παράνομοι, καθώς λέμε την αλήθεια και φωνάζουμε για τις αδικίες. Κάθε φορά που λέμε ότι είμαστε Τούρκοι, συναντάμε τα συνθήματα: αν είσαι Τούρκος, πήγαινε στην Τουρκία. Δεν έχεις θέση εδώ. Ωστόσο, δεν ήρθαμε σε αυτή τη χώρα αργότερα. Ήμασταν πάντα εδώ, θα μείνουμε πάντα εδώ. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάμε πουθενά. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ΚΕΦ είναι επίσημο και νόμιμο πολιτικό κόμμα της Ελλάδος. Η μεγαλύτερη απάντησή μας σε αυτές τις πολιτικές δυσφήμισης είναι η ψήφη που λάβαμε σε ευρωεκλογές.
εκλογές. Η ταπεινή μου συμβουλή σε όσους θέλουν να ξεφύγουν από την αλήθεια ή να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα είναι να ρίξουν μια ματιά στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2014 και του 2019. Όσοι προσπαθούν να καλύψουν τα υπάρχοντα προβλήματα, όσοι προσπαθούν να προβληματιστούν ότι όλα είναι καλά σε αυτή την περιοχή και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να αναλύσουν πολύ καλά αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών. Δυστυχώς, τα προβλήματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης είναι μεγάλα, η εκπαιδευτική και θρησκευτική μας αυτονομία αγνοείται, οι αποφάσεις του ΕΔΑ δεν εφαρμόζονται, τα οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν πολύ άσχημα την περιοχή και το λαό μας. Δεν νομίζουμε ότι είναι τυχαίο ότι είμαστε η φτωχότερη περιοχή της χώρας και της Ευρώπης εδώ και χρόνια. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με όλα αυτά τα προβλήματα, θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Η λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι μέσω του διαλόγου. Αγνοώντας το, δεν θα είναι δυνατόν να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν θα συμβάλλει στη δημοκρατία αυτής της χώρας. Αντίθετα, όσο είμαστε μακριά από το διάλογο, η δημοκρατία της χώρας θα βλάπτεται. Το όριο του 3% είναι ένα μεγάλο εμπόδιο μπροστά μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σαν εμάς σε αυτή τη χώρα που πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και σέβονται την ανθρώπινη ουσία και ταυτότητα. Στόχος μας είναι να μπούμε στο κοινοβούλιο, ενώνοντας δυνάμεις και συνεργαζόμενοι με αυτούς τους ανθρώπους, δήλωσε η κυρία Σάφογλου. Το μπαλάκι στους Δήμους για τη δημιουργία γυροκομείου στον Βόρειο Εύρο. Το συγκεκριμένο ζήτημα απασχόλησε το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο υπέβαλε σχετική ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας και η απάντηση που δόθηκε λέει ότι η ευθύνη για τη δημιουργία και λειτουργία μιας τέτοιας δομής βαρύνει τους Δήμους. Η μη ύπαρξη οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων γυροκομείου, δηλαδή στον Βόρειο Εύρο, είναι εδώ και χρόνια διαπιστωμένη, ενώ πλέον η ανάγκη για δημιουργία τίνει να γίνει επιτακτική. Το συγκεκριμένο ζήτημα απασχόλησε το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο υπέβαλε σχετική ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η απάντηση που δόθηκε λέει εν πωλής ότι η ευθύνη για τη δημιουργία και λειτουργία μιας τέτοιας δομής βαρύνει τους Δήμους, εφόσον δεν πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργούν ανά τη χώρα αποτελούν προνοιακά δομές που έχουν υπηρεσίες κλειστής φροντίδας ηλικιωμένα άτομα, αυτοεξυπηρετούμενα ή μη. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ιδρύονται και λειτουργούν από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από φιλανθρωπικά σωματεία και κοινοφελή ιδρύματα, από την Εκκλησία, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από τους Δήμους ως δημοτικά νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες των Δήμων, ειδικά στον τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 3463 του 2006, κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέρημνα, υποστήριξη και φροντίδα της βρεφικής παιδικής αλλά και της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας, αναψυχής, γυροκομείων κλπ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων είναι και η ίδρυση και λειτουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του νόμου 52 του 2010, πρόγραμμα Καλλικράτης, μπορούν να ασκούνται είτε από δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε από κοινοφελείς επιχειρήσεις των Δήμων, τα οποία συστήνονται με απόφαση των Οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με γνώμονα τις ανάγκες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Ο συντονιστής της Οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνει την ομιμότητα της σχετικής απόφασης του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και εκδίδει την πράξη σύστασης του νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Κατά συνέπεια, η ίδρυση και λειτουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων ανάγεται στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων των Οικείων Δήμων, αναφέρει η απάντηση την οποία υπογράφει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Σημειώνεται ότι στον Εύρο λειτουργούν δύο γυροκομεία που αμφότερα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη και υπό την ευθύνη της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως. Οι αρχές εξετάζουν περιπτώσεις 14 υγειονομικών που είτε προσκόμισαν πιστοποιητικό νόσησης τον περασμένο Αύγουστο, είτε προσκόμισαν πιστοποιητικό εμβολιασμού επεμβολιαστικό κέντρο εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Συνολικά στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας βρίσκονται 14 υγειονομικοί που είτε προσκόμισαν πιστοποιητικό νόσηση τον περασμένο Αύγουστο, λίγες μόνο μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την προοπτική της αναστολής εργασίας για όσους δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, είτε προσκόμισαν πιστοποιητικό εμβολιασμού από εμβολιαστικό κέντρο εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τον λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Στην πρώτη περίπτωση, ο πρώτος από τους υγειονομικούς που ελέγχθηκε, ένας γιατρός που προσκόμισε πιστοποιητικό νόσηση τον Αύγουστο, μόλις ενημερώθηκε από τη διοίκηση για το αποτέλεσμα, έσπευσε να εμβολιαστεί. Στη δεύτερη περίπτωση, ο γιατρός με το πιστοποιητικό εμβολιασμό από τη Βουλγαρία για το μονοδοσιακό εμβόλιο υποστηρίζει σε δηλώσεις ότι η μη ανταπόκρισή της στον εμβολιασμό είναι ζήτημα οργανικό. Στα πλαίσια της αυτών που πλανάται πάνω από το νοσοκομείο όσον αφορά για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και πλαστά πιστοποιητικά νόσησης, έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα τη διαδικασία να τους καλούμε να κάνουν τα τεστ αντισωμάτων. Από τους
6 μέχρι στιγμής που έχουμε κάνει τέστα της σωμάτων. Ο ένας γιατρός μας έχει μηδενικά αντισώματα και η κυρία γιατρός μας, η οποία έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμό από τη χώρα, από γειτονική χώρα, την καλέσαμε και αυτή σε τεστ, να κάνει τεστ αντισωμάτων, μηδενικά αντισώματα. Επομένως είμαι υποχρεωμένος να κινήσω τη διαδικασία. Έχω ενημερώσει ήδη τον εισαγγελέα Καβάλας και σε μια ώρα από τώρα θα μεταβιβάσω τους φακέλους και των δύο γιατρών μας αυτών στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα από την εισαγγελία. Αυτά έχω να ανακοινώσω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα εισαγγελίας. Θέμα το πώς θα κινηθεί ο εισαγγελέας είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω εγώ. Καθησυχαστική εμφανίστηκε η διοικήτρια του νοσοκομείου Δράμας αναφορικά με την παρούσα κατάσταση στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, απάντησε σε όλα τα επίμαχα σημεία, δίνοντας διαφορετικά στοιχεία και αριθμούς από αυτά που έδωσαν πριν από λίγες ημέρες οι ίδιοι γιατροί του νοσοκομείου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Δράμας η κυρία Καρατζόγλου. Η κυρία Καρατζόγλου απάντησε στις αιτιάσεις του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου που με πρόσφατες ανακοινώσεις τους διαμήνυαν ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε ώρα μηδέν και ότι είναι τραγικά υποστελεχωμένο καθώς και σε άλλα ζητήματα. Η ίδια έκανε μια μεγάλη και πλήρη αναφορά στο θέμα του έμψυχου δυναμικού, στο ζήτημα διαφόρων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω ΕΣΠΑ, ενώ στο τρίτο μέρος της συνέντευξής της αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν την πανδημία. Αυτό που αρχικά τόνισε με έμφαση η διοικήτρια είναι το νοσοκομείο όχι μόνο δεν κλείνει αλλά συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και θα ενισχυθεί και περαιτέρω. Η λειτουργία του νοσοκομείου είναι μια αλυσίδα της οποίας κανένας κρίκος δεν πρέπει να λείπει ή να σπάσει. Όπως όμως υποστήριξε, επειδή ακούστηκαν και ανακοινώθηκαν πολλά και υπόθηκαν ανακρίβειες, πιστεύω όχι εσκεμμένα αλλά στην προσπάθεια να βοηθήσουν, ίσως όχι με σωστό τρόπο, να αποσαφηνίσουμε μερικά από αυτά. Η διεκδίκηση δεν γίνεται με μηδενισμό. Ποτέ δεν θα φτάσουμε στην τελειότητα σε όλα. Πάντα θα εμφανίζονται ελλείψεις γιατί είναι δυναμικό πράγμα η ανθρώπινη ανάγκη σε νοσηλεία. Επίσης, δυναμικό πράγμα είναι και η βούληση του εργαζόμενου για το αν θα συνεχίσει να εργάζεται σε ένα φορέα ή θα επιλέξει να πάει σε κάποιο άλλο ή θα επιλέξει πού είναι και επίκαιρο να εμβολιαστεί και να παραμείνει, εάν θα απομακρυνθεί επειδή επέλεξε να μην εμβολιαστεί όπως ορίζει ο νόμος. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν, κάτι που δεν το εύχομαι, όλα. Στο βαθμό του εφικτού και των αρμοδιοτήτων της διοίκησης του νοσοκομείου και της ΥΠΕ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάποια από αυτά δεν αφορούν, δεν είναι αρμοδιότητα του διοικητή του νοσοκομείου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να σταματήσουν οι ανακοινώσεις σωματείων, συλλόγων, δεξιά και αριστερά, να δίνουν σε μένα τουλάχιστον, γι' αυτό είναι προσωπική τοποθέτηση, την εντύπωση ότι γράφονται σε πολιτικά ή κομματικά γραφεία. Το θέμα της υγείας είναι πάνω απ' όλα. Το θέμα της ασφάλειας είναι πάνω απ' όλα. Επίσης, κουράστηκα να ακούω το τελευταίο διάστημα ότι το νοσοκομείο δεν ενημερώνει. Το νοσοκομείο έχει και μία ιστοσελίδα, στην οποία ό,τι εκτιμά, ότι σε, είτε σε δελτίο τύπου, είτε σε άλλη ανακοίνωση, πρέπει να την κάνει, την κάνει. Δεν αρνήθηκε ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν είναι εφικτό, και όταν υπάρχει υλικό προς ενημέρωση. Γιατί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, εφημερεύουμε. Μηδέα μου εξαρουμένης. Σε κανένα θεσμικό δεν έχουμε αρνηθεί ενημέρωση. Δεν μας ζητήθηκε όμως. Πολλά από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο θα αναφερθώ, γιατί δεν γίνεται να μην αναφερθώ, από εκεί είναι άλλωστε τα βέλη τα περισσότερα, υπηρετούν στο νοσοκομείο της Δράμας. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, την αναλογία. Δεν φρόντισα να το μάθω, αλλά είναι πολλά. Άρα, όταν εγώ δέχομαι πειρά από τον Ιατρικό Σύλλογο σε επίπεδο απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, διότι με την πρόεδρο, με την γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, η επικοινωνία μας, η αμφίδρομη πληροφόρηση, η συνεννόηση, η συνεργασία και σε όλα τα επίπεδα είναι άψογη. Από τον εμβολιασμό μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό και εκπλήσωμε.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.